Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στην εκπομπή «Τι λες τώρα» και θα καλωσορίσω αμέσως τον καλεσμένο της εκπομπής, τον κύριο Νάσο Βουγιουκλή, ο οποίος είναι Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Αγωνιστικής Ελεΐας Νηρέας Καλαμάτας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Αλιοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και βέβαια να πούμε ότι είστε και ερασιτέχνης Ελιέας, έτσι. Ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από το πάθος μας και την αγάπη μας για το ερασιτέχνο που ψάρουμε. Από πότε ψαρεύετε? Από μικρό παιδάκι. Από μικρό παιδάκι. Κόλλησα το μικρό βιο τον πατέρα μου, όπως οι περισσότεροι. Ναι. Και συνεχίζω μέχρι τώρα και προσπαθώ να το μεταδώσω και εγώ στα παιδιά μου. Και... Έχετε δικό σας καϊκί? Έχω με τον αδερφό μου, έχω μια βάρκα, ασχολούμαστε, αλλά περισσότερο ασχολούμαστε με το παράκτιο ψάρεμα, απ' έξω, από την αχτή δηλαδή. Α, ωραία. Ναι. Κάπου και ξεφεύγει και το μυαλό έτσι με το ψάρεμα. Βέβαια. Το καλύτερο που κάνει, το πιο ωφέλιμο που κάνει στον άνθρωπο το ψάρεμα είναι αυτό, ότι βοηθάει το μυαλό του, τη σκέψη του, τον ψυχισμό του, είναι το κυριότερο που κάνει το καλό στον άνθρωπο. Και βέβαια τώρα όμως λόγω των απαγορευτικών, έχουμε απαγορευτικό και στην Αλία. Θα ήταν καλό βέβαια να πηγαίνετε να ψαρεύετε. Και υπάρχουν και αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις και υπάρχει και μεγάλες αντιδράσεις. Μάλιστα, άσχετα αν δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα. Εντάξει, σεβόμαστε όλο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας αλίμον, έτσι, προέχει πάνω απ' όλα υγεία. Αλλά θεωρούμε ότι αυτή η μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, γιατί είναι τουλάχιστον 300.000, αν βάλει κυνηγούς και ψαράδες μαζί, και ίσως και παραπάνω, που ασχολούνται με αυτό το χόμπι, με αυτό το άθλημα, γιατί είναι και άθλημα, τους δίνει διεξόδους, τους βοηθάει στον ψυχισμό τους. Θεωρούμε άδικο λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος τώρα με αυτά που, με τις μετακινήσεις που επιτρέπονται. Ναι. Να μην δίνεται διέξοδο και στον ψαρά να πάει να ασκήσει τη δραστηριότητά του μόνος του, όπως κάνει πάντοτε. Γιατί ένας ψαράς δεν μπορεί να ψαρεύει. Με παρέα. Ναι, δίπλα ένας στον άλλον, εκ των πραγμάτων δηλαδή. Δεν θα έπρεπε να έρθει ο κορονοϊός για να μας βάλει σε αποστάσεις. Από μόνοι μας. Παίρναμε ούτως ή άλλως ανέκαθεν αποστάσεις. Θα μπορούσε λοιπόν όλος ο κόσμος αυτός να είναι ελεύθερος με μια μετακίνηση που να δικαιολογείται. Να αποκεντρωθεί κιόλας, έτσι, να φύγει. Γιατί τώρα όλοι εμείς συνοστιζόμαστε στην ουσία. Δεν βοηθάει αυτό που έχει γίνει, κατά την άποψή μας. Αντίθετα, δημιουργεί πρόβλημα. Όλος αυτός ο κόσμος θα αναγκαστεί να βγει με κάποιο άλλο τρόπο. Και θα μπει μέσα στις πόλεις, θα μπει μέσα στα πάρκα, θα μπει στις παραλιακές, θα συνοστιθεί. Ενώ ναι, αν ψαρεύετε μόνο σας, δεν υπάρχει και κίνδυνο ούτε να μεταδώσετε τον ιό, όχι, ούτε και κάποιο άλλο να μεταδώσει σε εσά τον ιό. Είναι ξεκάθαρα ασφαλές. Ξεκάθαρα. Σας το είπα και προηγουμένως ότι εκ των πραγμάτων ένας ψαράς δεν μπορεί να. Και σε άλλα χρονικές περιόδους οι ψαράδες του έχουν τουλάχιστον 3-4-5 μέτρα, ίσως και παραπάνω ο ένας με τον άλλον. Και συνήθως εμείς ασκούμε τα δραστηριότητά μας σε πιο απομονωμένα μέρη, σε πιο ερημικά. Θέλουμε επί την ησυχία μας, είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό θα έπρεπε να είναι μέσα στα μέτρα της αντιμετώπισης του συγχρονισμού. Όχι να διώκεται συσσαγωγικά. Ναι. Γιατί αυτό θεωρούμε, ότι στην ουσία διωκόμαστε. Δεν ξέρω τι να πω, είναι το θεωρώ άδικο και παράλογο. Και βέβαια θα σας βοηθούσε έτσι να διαχειριστείτε και καλύτερα όλη αυτή την κατάσταση. Κυρία Αλιοπούλου, όπως είπατε και εσείς, είναι και μία διέξοδος. Και εμείς ένα μέρος της κοινωνίας είμαστε. Και εμείς βιώνουμε όλο αυτό που συμβαίνει. Όλο αυτό το. Έχουμε χάσει τις δουλειές μας, πολλοί συνανθρώποι μας. Έχουν χάσει την υγεία τους πολλοί συνανθρώποι μας. Προβλήματα οικονομικά μαστίζουν τους πάντες και θα μαστίσουν ακόμα περισσότερο. Θα δημιουργηθεί ακόμα περισσότερο πρόβλημα στην πορεία, αν συνεχιστεί αυτό. Όλοι θέλουμε κάπου να φύγουμε. Έχουμε κουραστεί ψυχολογικά, όλος ο κόσμος. Όλοι θέλουμε κάπου μια διέξοδο, μια μικρή τρύπα, ρε παιδί μου, να βρούμε. Να σκουμπίσουμε λίγο το μυαλό μας. Να εκτονωθείτε, ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν αυτό και το τονίζω και θα πρέπει να το κοιτάξουν αυτό οι υπεύθυνοι και οι λοιμοξιολόγοι. Το έχουν αποφανθεί υπέρ αυτού. Έχουν πει ότι το ψάρεμα είναι ασφαλές. Ασφαλές και καλύτερα ο κόσμος από το να είναι σε κλειστούς χώρους. Προτιμότερο είναι να βγαίνει στην ύπαιθρο. Είναι πολύ πιο προτιμότερο από το να συνοστίζεται σε πλατείες. Θα ήταν λοιπόν προτιμότερο να μας αφήσουν να ασκούμε αυτή τη δραστηριότητα μας ελεύθερα με αυστηρούς περιορισμούς. Με μέτρα, δεν το συζητάω, με ατομικά μέτρα προστασίας, και να μπορούμε και εμείς λίγο να χαλαρώσουμε, να πάρουμε μια ανάσα, όπως το λέμε. Καταλαβαίνετε. Ναι. Θα δούμε και μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, δεν το ξέρουμε αυτό. Έχετε πιέσει και προς αυτή την κατεύθυνση, είχατε για κάποιες κινητοποιήσεις. Και κινητοποιήσεις υπάρχουν και θα ενταθούν στη συνέχεια. Προσπαθούμε με επιχειρήματα να την παραθέσουμε. Για να σταματήσει αυτό το πράγμα, αυτός ο παραλογισμός εισαγωγικά, γιατί το θεωρούμε παράλογο, η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχουν ομοσπονδίες από πίσω μας, υπάρχουν οργανωμένοι συλλόγοι από πίσω μας, υπάρχει πολλής κόσμος, υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία που είναι από πίσω, μαγαζά,
εμπόριο, κινείται πολύ, πολύ χρήμα. Υπάρχει πολύ χρήμα. Δεν είναι αμεληταίο δηλαδή. Με τα σκάφη, με οτιδήποτε αφορά την αλία, με οτιδήποτε αφορά τη θάλασσα, είναι μεγάλη δραστηριότητα. Και είναι κρίμα να έχει μπει στην άκρη. Και φαντάζομαι για αυτούς που ασχολούνται και επαγγελματικά, θα έχουν δεχτεί ένα πολύ σοβαρό πλήγμα. Όλους. Αγγίζει τους πάντες. Αγγίζει τους πάντες. Κάκα τα ψέματα. Θα πρέπει να το ξανακοιτάξει λίγο η κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Επιτρέπεται το ψάρεμα, τονίσω κυρία Λεπούλου, επιτρέπεται όλη τη διάρκεια της καραντίνας, επιτρέπεται σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Η μοναδική χώρα που απαγορεύεται είναι η Ελλάδα. Είναι τελείως δηλαδή, τελείως παράλογο. Και χώρες που αυτή τη στιγμή μαστίζονται στην ουσία, έτσι, έχουν γονατίσει. Και όμως τους αφήνουν τους ανθρώπους να εκτονωθούν, να βγουν έξω, να βγουν να απομονωθούν, να είναι σε μια δραστηριότητα που είναι εντελώς ασφαλές. Να έρθουμε τώρα σε κάτι άλλο, κύριε Βουγιουκλή. Εσείς είχατε ένα βαγόνιο σύλλογό σας στο πάρκο σιδηροδρόμων. Τελευταία βανδαλίστηκε. Ναι, ναι. Μετά από προσπάθεια αρκετών ετών, είχαμε έρθει σε επαφή και με την προηγούμενη δημοτική αρχή και με τον κύριο Βασιλόπουλο τώρα που είναι, για την έβρεση μια στέγηση του συλλόγου μας. Ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρό. Και ευχαριστούμε τον κύριο Βασιλόπουλο για το επιτέλους έδωσε μια λύση. Μας παραχωρήθηκε ένας χώρος, ένα βαγόνι στο πάρκο σιδηροδρόμων, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το παραλάβαμε σε άθλια κατάσταση τελείως, όπως ήταν όλα τα βαγόνια, έτσι. Μπήκαμε μέσα με τα παιδιά, βάλαμε προσωπική εργασία, βάλαμε χρήματα από την τσέπη μας, δουλέψαμε, το καθαρίσαμε, το απολυμάναμε, αντικαταστήσαμε μέσα στο εσωτερικό χώρο που ήταν βανδαλισμένο, ήταν σπασμένα τα πάντα. Το βάψαμε εξωτερικά χωρίς να λιώσουμε την αρχική του μορφή όπως ήταν. Δεν θέλαμε να αλλάξουμε κάτι, πρέπει να παραμείνει το βαγόνι όπως ήταν. Το είχαμε ασφαλίσει και περιμέναμε κάποιες ηλεκτρολογικές διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν μέσω του Δήμου, να μας δοθεί ρεύμα για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες. Με μεγάλη μας λύπη, εχθές διαπιστώσαμε ότι μάλλον το βράδυ αυτό παραβιάστηκε το βαγόνι, διατέθηκε μέσα, ναι. Και καταστραφήκαν όλα στην κυριολεξία. Όλα, όλα. Ήταν απογοητευτική η εικόνα, δηλαδή που είδαμε σήμερα ήταν απογοητευτική. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ο Δήμος κινείται ήδη, δρομολογεί ορισμένα πράγματα για να αυτό το πράγμα να σταματήσει. Να υπάρχει να μια... φυλάσσετε ακριβώς, πιο καλά ακριβώς, το προς αυτή την κατεύθυνση, ναι. Θα μπουν κάμερες, θα μπει κάποια φύλαξη, κάτι να βοηθήσει τέλος πάντων, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Θα έπρεπε αυτό το πάρκο να είναι στολίδι για την Καλαμάτα. Θα έπρεπε να είναι στολίδι στην κυριολεξία. Είναι κρίμα για όλους μας να είναι σε αυτή την κατάσταση. Τώρα θα το ξαναφτιάξετε από την αρχή από ότι... Εμάς δεν σταματάει, κυρία Λιοπούλου, ούτε το μεράκι μας, ούτε η κάψα μας για αυτό που κάνουμε. Θα ξαναπάμε πάλι από την αρχή, θα ξαναπροσπαθήσουμε, θα το φέρουμε εκεί που θέλουμε να το φέρουμε και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Πιστεύω γιατί είναι και θέμα παιδείας. Αυτό το πράγμα γίνεται, δεν ξέρω τώρα, από κάποια ομάδα ανθρώπων νεαρών σε ηλικία, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς να το πω. Δεν έχει να κάνει. Εμείς δεν έχουμε τίποτα πολύτιμο μέσα, δεν έχουμε κάτι που θα μπορούσε να επωφεληθεί κάποιος. Να φανεί και χρήσιμο, έτσι. Στην ουσία είναι καταστροφή, δηλαδή χωρίς λόγο, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Είναι πιστεύω θέμα παιδείας. Το πρόβλημα είναι και το εστιάζουμε εμείς. Ας ελπίσουμε τα μέτρα που θα πάρει ο Δήμος να βοηθήσουν προκειμένου να μην γίνονται τέτοιοι βανδαλισμοί. Πιστεύω να όλα να πάνε καλά και ο Δήμος να συνδράμει σε αυτό που κάνουμε, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί και να συνεισφέρει σε αυτό που κάνουμε. Καλό κάνουμε, πιστεύω να βρούμε αργούς δίπλα μας. Να πάμε λίγο στο σύλλογό σας. Σύλλογος Αγωνιστικής Αλληλείας Νηρέας. Για πείτε μας τώρα, ο σύλλογος από πότε είναι? Ο σύλλογος ξεκίνησαμε από το 2015, ναι, σαν κλαμπ. Μαζευτήκαμε μερικοί φίλοι εδώ καλαματιανοί, αεραστέχνες αλληλείς όλοι. Συμμετείχαμε σε κάποιους αγώνες έτσι, για την εμπειρία που γινόντουσαν στην Αθήνα. Τέλος πάντων, εμείς λίγο αυτό που είδαμε μας ενδιαφέρε, ήταν πρωτόγνωρο για μας, ήταν πολύ ωραία, τρομερή εμπειρία. Και είπαμε γιατί όχι να μην γίνει και στην Καλάματα. Είμαστε μια πόλη, είμαστε παραθαλάσσια. Ο κόσμος λατρεύει τη θάλασσα εδώ. Υπάρχουν πολλά παιδιά που θα μπορούσαμε να τα πάρουμε από τα κουμπιούτερ, από όλα αυτά που έχουν τρελαίνει τα παιδιά μας. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα από τους κυριότερους στόχους που έχουμε σαν σύλλογο. Να φέρουμε παιδιά νέα κοντά σε επαφή με τη φύση. Να τους μάθουμε για τη θάλασσα, να τους μάθουμε για το ψάρεμα, να τους μάθουμε το σεβασμό που πρέπει να δείχνει στη φύση, πώς να διαχειρίζεσαι τη φύση. Είναι πολύ σημαντικά για μας και είναι από τα πειτοαρχικά μας. Πόσα μέλη έχει ο σύλλογός σας? Αυτή τη στιγμή έχουμε 42 ενεργά, τα οποία συμμετέχουν κανονικά σε αθλητικές δραστηριότητες, αγωνιστικές δραστηριότητες.
και ευελπιστούμε με την προβολή και με τη δουλειά που κάνουμε αυτό το αριθμό να αυξηθεί και να έρθει περισσότερο κόσμο δίπλα μας. Για πείτε μας έτσι δύο λόγια. Ακούει κάποιος αγωνιστική αλληλεία. Τι είναι αυτό? Ναι, είναι να σας πω ότι η αγωνιστική αλληλεία είναι ευρέως δεδομένη σε όλη την Ευρώπη. Στη χώρα μας είναι λίγο πίσω, όπως και άλλα πράγματα. Όλα έρχονται με άλλους ρυθμούς. Στην Ευρώπη είναι πολύ διαδεδομένο σαν άθλημα. Υπάρχουν πρωταθλήματα, υπάρχουν τρομεροί συλλόγοι, δυνατοί συλλόγοι. Υπάρχει από πίσω πολύ ανθρώπινο υλικό που δουλεύει πάνω σε αυτά. Υπάρχουν εταιρείες, είναι 1.200. Εδώ στην Ελλάδα τώρα έχει αρχίσει και διαδίδεται αυτό σαν άθλημα. Υπάρχει ομοσπονδία κανονικά που το στηρίζει, υπάρχουν συλλόγοι. Σαν εμάς που είμαστε ενταγμένοι σε αυτό το συνταγμένο ομοσπονδία, προσπαθούμε να διαδώσουμε αυτό το άθλημα, είναι να το κάνουμε πιο ευρέω στο κοινό. Για περιγράψτε μας λίγο, ναι. Πώς γίνονται οι αγώνες, δηλαδή πάτε σύλλογοι, δηλαδή μεταξύ σας? Ναι, ναι. Οι δράσεις που μπορούμε να κάνουμε αγωνιστικές είναι, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Ναι. Είναι σε αγώνες που μπορούμε να κάνουμε συλλόγοι μεταξύ μας, διασυλλογικούς αγώνες, ή σε πρωταθλήματα που μπορούμε να δημιουργήσουμε 2 ή 3 ή 4 ή και 5 συλλόγια ακόμα. Και σε αγώνες που μπορούμε να κάνουμε μεμονωμένα σαν σωματεία και είναι προς διάδοση δηλαδή του αθλήματος, να έρθει οποιοδήποτε ερασιτέχνης ψαράς να συμμετέχει σε έναν αγώνα, να το ζει σαν εμπειρία, αν το αρέσει, αν τον ενδιαφέρει, να ακολουθήσει ή να έρθει κοντά μας. Και σε αυτούς τους αγώνες ποιος είναι ο νικητής? Στους αγώνες είναι ο νικητής αυτός που θα βγάλει τα περισσότερα ψάρια σε βάρος. Α, σε βάρος. Ναι, 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 ισχύουν κανονισμοί κανονικά, ναι. Υπάρχουν κριτές στους αγώνες, όλοι ψαρεύουν με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες πιθανότητες και στο τέλος γίνεται ο απολογισμός, όποιος έχει το περισσότερο βάρος. Αυτός είναι και ο νικητής. Είναι ο νικητής, ναι, το αγώνα. Φαντάζομαι σε κάποια συγκεκριμένη ώρα γίνεται αυτό. Ναι, 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 ναι. Σε συγκεκριμένο χρόνο υπάρχει κανονισμός στους αγώνες. Εμείς από το 2018 που λειτουργούμε σαν νόμιμο σύλλογος πλέον, δημιουργήσαμε σύλλογο σαν νόμιμο. Κάθε χρόνο φέρνουμε σε διεξαγωγή αρκετούς αγώνες, 10 με 12 το χρόνο κάθε χρόνο. Συμμετέχουμε σε πολλούς αγώνες σε όλη την Ελλάδα. Έχουν βγει αθλητές μας, έχουν πάει στο εξωτερικό σε αγώνες, σε μεγάλους δυνατούς αγώνες. Υπάρχει πολλούς αγωνιστική δραστηριότητα. Μέσα στους αθλητές μας υπάρχουν γυναίκες πολλές. Και αυτό πρέπει να ακουστεί, ναι, γιατί και οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Να μην σας πω ότι και καλύτερα από πολλούς άντρες στο ψάρεμα. Και υπάρχουν και πάρα πολλά μικρά παιδιά. Πάρα πολλά μικρά παιδιά. Τα οποία γαλουχούνται με τους μεγαλύτερους. Και δηλαδή τώρα εσείς δεχόσαστε παιδιά να εγγραφούν στο σύλλογό σας? Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ο κυρίαρχος σκοπός μας αυτός. Να φέρουμε καινούργια νέα παιδιά κοντά μας. Και τώρα σας βρίσκει κάποιος εκεί στο βαγόνι, στο πάρκο του ΟΣΕ? Τώρα είναι πιστεύοντας ότι όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες θα μπορούμε να λειτουργήσουμε κανονικά, γιατί όλη αυτή η λειτουργία μέχρι τώρα ήταν πολύ δύσκολη. Γινόταν στον αέρα στην ουσία. Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ο χώρος, ώστε και να μας βρίσκει ο κόσμος πιο εύκολα, να μπορεί να μας πλησιάσει, να εξηγούμε και να μπαίνει στο σύλλογο μας κανονικά. Εδώ στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, έχετε κάνει αγώνες? Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Από το 10. Και έρχονται άλλοι σύλλογοι από άλλες περιοχές της χώρας. Πολύ καλά το θέσατε, κυρία Λιοπούλου. Η εραστική αγωνιστική αλληλεία είναι μια καινούργια μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Αυτό ακριβώς ήθελα έχει να έρθει πω, ναι. Πάρα πολλοί κόσμος. Έχει γίνει γνωστή η Καλαμάτα σαν προέλευση αγωνιστικής αλληλείας σε ευρύ κοινό, σε πολύ μεγάλο κοινό. Όσοι έρχονται στην Καλαμάτα φεύγουν με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Γίνονται πρεσβευτές στην υπόλοιπη Ελλάδα για την Καλαμάτα. Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, ότι προσφέρεται για αυτό το σκοπό. Μάλιστα. Τώρα στα άμεσα σχέδιά σας. Στα άμεσα σχέδιά μας. Βέβαια, είναι τώρα είναι λόγω του lockdown, ναι, έχουμε, ναι, περιορισμούς, αλλά όταν έρθουμε στην κανονικότητα. Έχουμε, ναι, ναι, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, γιατί ήταν αυτή, σε όλες τις δραστηριότητες που είχαμε μέχρι τώρα. Γιατί οι δραστηριότητες μας δεν είναι μόνο αγωνιστικές, λειτουργούμε και σαν. Κάνουμε φιλανθρωπικούς αγώνες, συνεισφέρουμε στο όπου μας ζητηθεί από το Δήμο ή οποιοδήποτε άλλη δραστηριότητα. Είμαστε συμμετοχή σε καθαρισμούς παραλίων ή γενικά σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Έχουμε έρθει σε όλα πίσω. Η λειτουργία του συλλόγου είναι αλήθεια, έχει αδρανίσει. Πιστεύω ότι όταν ξαναρθούμε στην κανονικότητα, να ξαναπάρουμε πάλι μπρος στις μηχανές μας και πιο δυνατοί να συνεχίσουμε. Τώρα, αν έρθει ένα παιδί και γραφτεί στο σύλλογό σας, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης? Ναι, ναι. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Δεν αφήνουμε κανένα στην τύχη του, ούτε οποιοδήποτε παιδί και να έρθει να εγγραφεί στο σύλλογό μας. Υπάρχουν μεγαλύτεροι από δίπλα.
Υπάρχει ένας κύκλος σαν προπονήσεις που γίνονται. Γίνονται θεωρητικά μαθήματα πρώτα, να εξοικειωθεί με το αντικείμενο, να μάθει τι εργαλεία χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Και μετά υπάρχει πρακτική εξάρτηση πάντοτε δίπλα με μεγαλύτερους, με πρίσβες μεγαλύτερων και πιο εμπειρών αθλητών. Και σιγά σιγά το παιδί μπαίνει, εξοικειώνεται, είναι πανεύκολο, είναι στη φύση μας το ψάρεμα, δεν θέλει και πολύ προσπάθεια. Και τα παιδιά αγαπάνε τις ακριβώς, και ακριβώς, και το ψάρεμα. Λατρεύουν τη θάλασσα, ναι. Ακριβώς. Οπότε είναι πιο εύκολο, είναι πιο πατωτό όλο αυτό και σιγά σιγά εξοικειώνεται και έχουμε αυτή τη στιγμή και καμαρώνουμε γι' αυτό. Έχουμε παιδιά 14χρονα και 15χρονα που σε αγώνες βγάζουν μάτια στην κυριολεξία και είναι καταπληκτική. Κύριε Βουγιουκλή, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Πραγματικά μάθαμε πολλά πράγματα και έτσι και ενδιαφέροντα, γιατί δεν ξέραμε και τι είναι η αεραστεχνική, έτσι, η αγωνιστική αλληλεία. Και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία σας, κύριε Λουπούνου, και το κανάλι σας. Και πιστεύω να το ακούσει πάρα πολύς κόσμος και στην πορεία να τον έχουμε δίπλα μας. Και να μας δοθεί ευκαιρία να έρθουμε εκεί να δούμε και στην πράξη πώς κάνετε τα μαθήματά σας, πώς κάνετε τους αγώνες σας. Με μεγάλη μας αγάπη να σας υποδεχτούμε. Να είστε καλά.